Έχετε μια ροπίνη τάση προς την βαρβατήλα, δηλαδή κλειστές φυλακές, πώς το λένε το άλλο, κατάργηση ασύλου, φυλακές τύπου γάμα και άντε γάμα. Γάμα, γάμα, λιοντάρι, τους γάμαγες! Όσοι από εσάς έχετε τάση ροπίν, πάσχει μια πεπτοκία ερωίν το ορμέ φυτών σας. Ρε, είσαι τρελό, ρε! Δηλαδή έχετε ήδη τάση ροπίν αθελήν ή μια λυπημένη αναφροδισία, έχετε κλασική περίπτωση απεισχνάνσεως της ερωής σας. Ισγορή ή ισχορή. Έχετε κουρασμένη ή μπατηρημένη καύλα. Μουνόσκυλο. Αυτό έχετε. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Ξέρετε, σε αντίθεση με αυτό το οποίο θέλουν να υποστηρίζουν οι σπισιστές, οι αντισπισιστές, οι vegan λεσβίες, οι αναρχικές μάγισσες που έκαψαν τον Άγιο αυτό. Μελέτιο. Διάφορες γκρούπες βίαιου και υπερμειονοτικού δικαιωματιστικού ακτιβισμού υποστηριζομένου από την παγκόσμια νέα αριστερά. Δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα με τις vegan λεσβίες. Έχω πρόβλημα με τις vegan λεσβίες. Ρε, είσαι τρελό, ρε! Αυτή την λεσβιακή βιγκανικότητά τους, ναι, θέλουν να την επιβάλλουν δια της βίας. Ξέρετε τις Wiccas. Ένα από τα φρούτα της νέας εποχής είναι οι παγανίστριες μάγισσες. Έχουμε πλέον μπαχαλοσατανίστριες που βεβηλώνουν, ναι, εκκλησίες. Εμείς, οι συντηρητικοί πατριώτες, φιλελεύθεροι και ορθόδοξοι, έχουμε κάποιο είδους τοξική αρενοπότητα σαν αυστριακούς πορνοστάρ της δεκαετίας του 80. Στην πραγματικότητα όμως, στην πλειονότητά μας, είμαστε φυσιολογικότατοι άνθρωποι που κάνουμε δουλειές σπιτιού. Έχει 11 τέρματα με 8 στην Ελλάδα και δέχεται συνέχεια τα περισσότερα σκορ είναι 2-2-2-2-3-2-2 και 2-3-2-3-2 σκορ και 1-2-3. 2-2-2-2-3-2-2 και 2-3-2-3-2 σκορ και 1-2-3. Δηλαδή δέχεται πολλά γκολ με αποτέλεσμα. Πρέπει, δεν μπορούσε σήμερα να διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα. Γεια σου. Κωστής είσαι. Εγώ είμαι, αλλά και εσύ δεν είσαι. Μα ο Κωστής είμαι. Ο Κωστής είμαι. Όχι, όχι, αυτά που ακούω τρελαίνουν πάρα πολύ, ρε φίλε. Κώστα, ο Ολυμπιακός, τι με πέτε να κάτσω καλά, να ο Ολυμπιακός να κάνω. Πες ό,τι θέλεις, εγώ θα σ' ακούσω. Λέγε. Ναι. Ο και γαύρος. Και γαύρος και τέτοιο δεν θέλω. Εγώ δεν έδωσα. Ο Γκαρσία στην εκτέλεση. Στέλνω το σπίτι σου, μαλάκα! Άστο την κοινή, ρε μαλάκα! Άστο την κοινή, ρε μαλάκα! Άμε βάλω το σπίτι σου! Το ψάχνω στο Αμπελαλέ. Τι? Δεν έχω κάνει πότοξ στο πρόσωπο. Έχω κάνει χείλια και τσίτος. Εγώ βάζω λάδι στον κόλο. Το γράφω και στα φιλάρια που ήταν στον κόλο. Ο κόλος θέλει πάντα λάδι. Είτε χρησιμοποιείται και σαν ερωτικό εργαλείο, είτε όχι. Ο κόλος θέλει πάντα λάδι. Και ιδίως αν υπάρχει φαγούρα στον κόλο, λεμονόλαδο στο μπαλάμι και στο δάχτυλο και μετά στον κόλο, όσο να πει ως εκεί που σε ρεθίζει. Εντάξει, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, είναι καλό να το ξέρουν κάποιοι άνθρωποι. Ο κόλος θέλει πάντα λάδι. Άμα είσαι Αθήνα και πας Πάτρα, πού πας? Νότια. Πού τα παιδά? Τα παιδά. Το παλιό ρολόι, παλιά. Το έχει, άμα θέλει να είσαι το παλιό. Άμα είσαι μέσα καράβι, τι δείχνει? Πηξίδα. Άμα πάει το γιατρό και είσαι άρρωστο, τι το κάνεις ένα γιατρό? Τι το κάνεις ένα γιατρό όταν πάει το γιατρό? Άμα πάει το γιατρό και είσαι άρρωστο, τι το κάνει γιατρό? Τι το κάνει γιατρό? Δεν μπορώ να σε ρωτήσω τι το κάνει γιατρό. Άμα δεν σου ζητάει ένα. Άμα δεν μ' αρέσει. Άμα δεν σου ζητάει ένα, φέρει να είσαι καλά. Τι το κάνει? Τι χρώμα σου για γυναίκα σου? Τι χρώμα έχει? Μαγιά.
Μελαχρινά. Πες απασί πάλι. Πιο κόλλα. Απασί. Ξανθά, κόκκινα. Μπράβο. Ο δάσκαλος στο σχολείο γράφει με κοιμωλία. À mon avis. Possible.